Λοιπόν, σχόλια ή παρατηρήσεις. Μπορώ να ξεκινήσω με ένα σχόλιο του σχολείου. Είναι εντυπωσιακό ότι το συναδέλφων η ομιλία ήταν κατά της βράχη θεραπείας, σχόλιο που έκλεψα από τον κύριο Βούλγαρη όσο συζητάγαμε, και όχι υπέρ της ειδικής προστατεκτομής. Επομένως, ακούστε δύο ομιλίες για την βραχυθεραπεία και είναι πολύ καλό για μας αυτό, σκεφτείτε το. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω στο σχολείο, ότι η ομιλία της βραχυθεραπείας, η βραχυθεραπεία, ήταν μια προσπάθεια να αποδείξει ότι είναι εξίσου αποτελεσματική με τη ειδική. Ενώ η δική μας ομιλία, νομίζω, κέρδισε στα σημεία, βέβαια. Δεν ήταν. Δεν σας κατατροπώσαμε, αλλά τέλος πάντων ήταν στα σημεία, νομίζω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πείτε μας τα σημεία ποια είναι. Η δική σας παρουσία ήταν να δείξει μόνο την θεριότητα που λέμε. Ένα από τα σημαντικότερα είναι πρώτα απ' όλα η σταδιοποίηση του μυαλού. Αυτή τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε την λιμφαδενεκτομή, μπορούμε να κάνουμε την λιμφαδενεκτομή στο συγκεκριμένο άρρωστο. Και ένα άλλο επίσης σημαντικό σημείο είναι η δυσουρία που παρουσιάζεστε εμείς. Ότι η δυσουρία, δηλαδή αναμένεται στον ασθενή να επιδεινωθεί ιδιαίτερα μετά την βραχυθεραπεία, ενώ μπορεί να λυθεί με την ριζική. Θα δώσεις μια απάντηση ή να απαντήσω. Λοιπόν, για το πρώτο κομμάτι της λεφανερεκτομής που είπατε, σίγουρα είμαι θειασότης και προσωπικά και πολύ συνάδελφοι της ριζικής λεφανερεκτομής εκτεταμένης στον καρκίνο του προστάτη. Το ζητούμενο είναι όταν θα έρθουν εκείνες οι μελέτες οι οποίες θα μας αποδείξουν ότι πραγματικά αυξάνει την επιβίωση του αρρώστου μας, τότε πραγματικά θα έχει κερδίσει οριστικά η ριζική προστατεκτομή. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάτε ότι έχουμε η υποσταδιοποίηση που έδειξε συμπεριλαμβάνει και αρρώστους που σταδιοποιούνται κανονικά και με το νομόγραμμα που είδαμε και στη βραχυθεραπεία αυτό μπορούμε να το πετύχουμε σε ένα 60 με 70% των αρρώστων που είναι παρόμοιο με τις ριζικές προστατεκτομίες, δεν είναι και πολύ μεγαλύτερο, πολύ μικρότερο. Το ζητούμενο είναι ότι στην τελική ευθεία αυτό που μετράει είναι το αγκολογικό αποτέλεσμα. Και όσο και αν δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες head-to-head κατά μέτωπο, δηλαδή των δύο εξετάσεων, το ζητούμενο είναι ότι τελικά η άρρωστη με τη βραχυθεραπεία και η άρρωστη χαμηλού κινδύνου φαίνεται ότι στην 7ετία, 12ετία, 15ετία πηγαίνουν καλά και εξίσου καλά όσο η ριζική προστατεκτομή. Αυτό φαίνεται σαν αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που είναι το ογκολογικό. Και μέχρι να πάρουμε συγκριτικές μελέτες και ίσως δεν τις πάρουμε και ποτέ, θα είναι πρόβλημα. Όσον αφορά τα. Συγγνώμη. Βεβαίως. Μία λαϊκή μετάφραση αυτού είναι ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, το οποίο βέβαια το έχουν και οι ασθενείς στο μυαλό τους και ίσως αυτοί μας οδηγούν σε αυτό. Ότι έμειναν κάποια καρκινικά κύτταρα ή δεν έμειναν. Είναι εντελώς αδιάφορο για τον καρκίνο του προστάτη σε κάποιες ηλικίες, σε κάποιες συνθήκες κτλ. Σημασία και το end point, αυτό λέει ο κ. Σκολαρίκος, είναι θα πεθάνω από αυτό ή όχι. Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Όχι, έμεινε καρκίνος ή όχι. Να μεταφράσω αυτά που είπε ο κ. Σκολαρίκος δηλαδή, στο λαϊκό. Και αρκετά πιο λαϊκά, για να είμαστε ειλικρινείς, ο συνάδελφος που έδειξε τα slide της ριζικής προστατεκτομής είπε, με συγχωρείς, δεν σκέφτησα το όνομά του, συγγνώμη γι' αυτό, ο κ. Γιουργαλής. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα ποσοστό να υποτροπιάσει σημαντικό, να υποτροπιάσει στη δεκαετία. Ναι, θα είναι 81. Δεν παίζουμε βέβαια με τις ηλικίες, αλλά ακόμα και αν είχε, πόσο σίγουροι είμαστε ότι την εξωκαψική νόσο ή την νόσο με λεφαδενική συμμετοχή τη θεραπεύουμε με τη ριζική προστατεκτομή. Για το δεύτερο κομμάτι, για να μην το αφήσουμε αναπάντητο, σίγουρα ένα μειονέκτημα της σοβαρό, θα έλεγα, της βραχυθεραπείας είναι τα δυσουρικά ενοχλήματα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν, και ο κ. Βούλγαρης, επειδή εφαρμόζει και βραχυθεραπεία στην κλινική πράξη, υπάρχουν ιδιαίτερες τεχνικές που μπορούμε να αποφύγουμε την ουρήθρα και να στοχεύσουμε πιο πολύ στην περιφέρεια. Είναι μοντέρνες τεχνικές της βραχυθεραπείας. Σίγουρα δεν θα ξεπεραστούν τα δυσουρικά ενοχλήματα γιατί έχουν να κάνουν και με το χρόνο ημίσια ζωής. Λέγαμε χτες ότι αν δείτε έναν άρρωστο αμέσως μετά βραχυθεραπεία, εξαιρετικά καλά και στο τρίμηνο αρχίζει και σε παίρνει στο τηλέφωνο και σου λέει τσούζω, πονάω, σηκώνομαι κάθε μία ώρα. Ο άρρωστος πρέπει να γνωρίζει ότι χρειάζεται υπομονή.
Και όντως έχετε δίκιο, μπορεί να περάσει και ένας χρόνος και 8 μήνες και 12 μήνες και μετά να αρχίσει να βελτιώνονται τα δυσορικά των οχλήματα. Είναι ένα πρόβλημα, σας έδειξε ο κ. Βουλέρης ορισμένους τρόπους. Είναι ένα ντεσού της βραχυθεραπείας. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι γενικώς η βραχυθεραπεία χρειάζεται πολύ καλή επιλογή των ασθενών, όχι μόνο ογκολογικά, αλλά και ουρολογικά. Γι' αυτό και πρέπει εμείς οι ουρολόγοι να εμπλεκόμαστε πολύ στη βραχυθεραπεία. Ο ακτινοθεραπευτής δεν μπορεί να εκτιμήσει έτσι. Αν επιλέξουμε σωστά τους ασθενείς μας, δεν θα ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα τους πρώτους δύσκολους μήνες. Αν βάλουμε όλους σε ένα τσουβάλι και τους κάνουμε βραχυθεραπεία, θα υπάρξουν ολέθρια αποτελέσματα από ουρολογικές επιλογές. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί πάτε να μας τουμπάρετε αμαχητή. Δεν. Επιχειρήσατε να δείξετε το ίδιο καλά ογκολογικά αποτελέσματα με τη ριζική προστατεκτομή, παραθέτοντας βιβλιογραφικά δεδομένα βραχυθεραπείας μαζί με εξωτερική ακτινοθεραπεία. Εμείς δεν δείξαμε τίποτα ριζική προστατεκτομή πλάς ακτινοθεραπεία μετά για να σας παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα, και αυτό που αποτελεί ένα θεωρητικό ζήτημα για κουβέντα σε εμάς, στη συζήτηση με τον άρρωστο μεταφράζεται στην ανάγκη για απάντηση σε μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Πώς μπορεί να είμαι σίγουρος από τη στιγμή που το όργανο από το οποίο ξεκίνησε ο καρκίνος και στο οποίο εγώ κάνω μια παρέμβαση συντηρητική δεν θα ξυπνήσει κάποια στιγμή σαν ένα ηφαίστειο, σημειολογικά των καιρών, και θα μου ξαναδημιουργήσει πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει. Είναι κάτι σαν και αυτό που έδωσε ο κ. Χατζηχρήστου πριν από λίγο. Δύο θέματα θέλω να τονίσω. Παρουσιάσαμε δύο μελέτες. Η μία ήταν από τον Stone Stoke από τη Νέα Υόρκη, που δημοσιεύτηκε πριν από δύο μήνες στο Journal of Urology. 65% των ασθενών από τις 2.000 είχαν κάνει βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία στα αποτελέσματα 12ετίας. Ένα. Η πολυκεντρική μελέτη από τον Louis Potter, που είχαμε πει το Cleveland και σε Memorial, ήταν επίσης βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία σε 360 ασθενείς. Και ο λόγος που η μελέτη της 15ετίας είναι συνδυασμένη θεραπεία είναι επειδή όσο εξελίσσεται τη βραχυθεραπεία, τόσο οδηγούμαστε προς τη μονοθεραπεία. Η μελέτη της 15ετίας είχε συνδυασμένη θεραπεία γιατί είναι ασθενής της δεκαετίας του 80 και του 90, που η βραχυθεραπεία ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Αυτό είχα να απαντήσει στο πρώτο σκέλος. Άρα, οι περισσότερες μελέτες που παρουσιάσαμε παρουσιάζουν τη βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία. Να δώσω μία απάντηση και περιμένει για το δεύτερο, για να μην το αφήσουμε έτσι. Και πολύ λαϊκά, όπως λέει ο καθηγητής ο κ. Χατζηχρήστου, και έχει απόλυτο δίκιο, πόσοι από εσάς που βλέπετε αρρώστους για ριζική προστατεκτομή, όλοι μάλλον, δεν έχετε δεχτεί το ερώτημα, αφού θα κάνω το χειρουργείο γιατρέ μου, σίγουρα δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο, θεραπευτικά, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι το δεχόμαστε αυτό το ερώτημα καθημερινά. Είμαστε τόσο σίγουροι, δηλαδή, με τη ριζική προστατεκτομή, ότι όλους όσους θα τους χειρουργήσουμε δεν θα ξαναξυπνήσει το θηρίο? Δεν νομίζω. Με τίποτα, αλλά εκεί είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βγάλει το όργανο το οποίο πάσχει. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό. Η ογκολογική στο μέλλον, ο κόσμος πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να αντιληφθεί την έννοια του γιατί από τη στιγμή που βγάζει τον μπροστά του μπορεί στο μέλλον να ξυπνήσει το θηρίο. Σωστά. Σωστά. Και το αντιλαμβάνεται περισσότερο με τη βραχυθεραπεία. Και έχετε δίκιο. Ο κόσμος επεξεργάζεται πρωτόλια. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο από ό,τι φαίνεται από εργασίες. Λοιπόν, πάμε σε. Ναι. Ο κύριος Γιωργαλής, νομίζω, εδώ, στη χειρουργική θεραπεία, το είχε σαν επιχείρημα ενάντια στη βραχυθεραπεία αυτό το πράγμα που ρωτάτε. Δηλαδή, είπε ότι ποιος μας λέει ότι αυτός ο ασθενής δεν είναι υποσταδιοποιημένος και έχει προχωρήσει ακόμα λίγο περισσότερο. Από τη στιγμή που το βάζει σαν επιχείρημα ενάντια στη βραχυθεραπεία, από εκεί απαντάμε και για εσάς ότι μπορεί να χρειαστεί για ακτινοθεραπεία. Δηλαδή, δεν το βλέπω σαν επιχείρημα ενάντια στη βραχυθεραπεία. Είναι επιχείρημα ενάντια και στα δύο αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είπε αυτό. Ένας άρρωστος. Ο συγκεκριμένος άρρωστος, γιατί μιλάμε για το συγκεκριμένο άρρωστο. Επειδή η κουβέντα γίνεται για τον συγκεκριμένο άρρωστο, λοιπόν, ο συγκεκριμένος άρρωστος έχει τις πιθανότητες που παρουσιάσαμε να είναι υποσταδιοποιημένος. Όταν λοιπόν αυτός ο άρρωστος πάρει σαν πρώτη γραμμή θεραπεία το χειρουργείο, στην περίπτωση που τελικά βρεθεί ότι ήταν όντως υποσταδιοποιημένος, υπάρχει το όπλο της συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας. Όταν ο άρρωστος πάρει σαν πρώτη γραμμή θεραπεία στη βραχυθεραπεία και είναι όντως υποσταδιοποιημένος,
Η επόμενη γραμμή θεραπείας για αυτόν τον άρρωστο ποια είναι? Ακτινοθεραπεία. Το γουεντιάσαμε για χτες, νομίζω, ναι. Ήταν λάθος, έτσι. Ριζική προστατεκτομή. Μετά τη ριζική προστατεκτομή... Απάντησε ο κύριος Βουλιάδης. Μετά τη ριζική προστατεκτομή θα έρθει το αποτέλεσμα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα μου πει αν έχω εντοπισμένο καρκίνο ή όχι. Θα έρθει ένα που θα μου λέει ότι έχει θετικά χειρουργικά χείλη. Θα έρθει κάτι το οποίο δεν θα είναι μηδενισμένο PSA. Και εγώ πιθανά να είμαι ενήμερος την πρώτη εβδομάδα για το στάδιο της νόσου. Με τη βραχυθεραπεία, πότε θα ενημερωθείτε ότι ήταν εντοπισμένος ή όχι και πότε θα αντιδράσετε? Έτσι, Στέλιο. Δεν μπορώ να απαντήσω. Η απάντηση νομίζω την έδωσε ο κύριος Κολαρίκος πριν. Η απάντηση είναι και με την παρακολούθηση του PSA, το οποίο πρέπει να πέφτει. Πέφτει πολύ πιο αργά. Τα είπαμε χθες αυτά, απλώς βγάλαμε τις διαφάνειες για να είναι πιο σύντομη. Πέφτει πιο αργά, αλλά σαφώς πέφτει το PSA. Υπάρχουν ορισμοί της βιοχημικής υποτροπής. Αυτός που χρησιμοποιείτε τώρα είναι ο ορισμός Houston, το ναδύρ του PSA συν 2. Είναι ορισμός με μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα και σαφώς έχει βρεθεί ότι αν υπάρχει υποτροπή, υπάρχει χρόνος για σωστική ριζική προστατεκτομή. Στέλιο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, για να μην αφήνουμε έτσι να αιωρούνται, η βραχυθεραπεία είναι τελείως διαφορετική μορφή θεραπείας. Τι σημαίνει αυτό? Ακτινοβολείται αργά και πραγματικά γι' αυτό το λόγο το PSA πέφτει αργά. Και ο άρρωστός μας μπορεί να αγχώνεται. Χτες στη δικιά μας την ομάδα, δεν το βάλαμε εδώ για συντομία χρόνου, δείξαμε ότι το PSA όχι μόνο πέφτει, αλλά υπάρχει περίπτωση, ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς, ξαφνικά να ανέβει αρκετά και να θεωρηθεί από κάποιον ο οποίος δεν είναι ειδικός με τη βραχυθεραπεία, εννοούμε ουρολόγο, και από τον ίδιο τον άρρωστο, σαν βιοχημική υποτροπή. Το ότι αργεί να πέσει, μπορεί να κάνει και δύο χρόνια στο μέσο όρο να πέσει στο ναδύρ, δεν σημαίνει ότι ογκολογικά τον καταστρέφουμε αυτόν τον άρρωστο. Αυτό που λέει ο κ. Μασιδής και έχει δίκιο από τη μεριά του σαν ουρολόγο, σαν κλινικός, όπως όλοι το σκεφτόμαστε, θα απαντηθεί μόνο αν πάρουμε 50 αρρώστους, 100 αρρώστους από τη μία και από την άλλη πλευρά και τους συγκρίνουμε στην πορεία του χρόνου head to head. Βαγγέλη, ο κ. Γκουγκούσης. Υπάρχουν επίσης δύο μελέτες. Η μία είναι μια παλαιότερη μελέτη που έλεγε ότι οι ασθενείς μετά από ακτινοβολία, στους οποίους μηδενίζεται το PSA πολύ γρήγορα, πάνε χειρότερα από ότι αυτοί οι οποίοι μηδενίζεται μετά από πάροδο 2 ετών, 12 μήνες, 2 ετών, κάπου τόσο. Και υπάρχει και μια νεότερη μελέτη που λέει ότι οι ασθενείς στους οποίους εμφανίζουν το bounce φαινόμενο έχουν καλύτερα αποτελέσματα αγκολογικά από ότι αυτούς που δεν εμφανίζεται. Σωστά, απλώς δεν είναι και τόσο μεγάλες έκταση μελέτες που να μπορούμε να καθίσουμε πάνω σε αυτές. Αυτό που δεν άκουσα προηγούμενα είναι οι επιπλοκές της βραχυθεραπείας που είναι διάρειες και, την άλλη λέξη δεν μπορώ να τη θυμηθώ, και οι επιπλοκές βραχυθεραπείας και ακτινοθεραπείας που είναι οι επιπλοκές της βραχυθεραπείας και της ακτινοθεραπείας. Επίτα αυτό που είπε ο κύριος Χατζηχρήστος, σε ένα άτομο 71 ετών, τα καρκινικά κύτταρα θα πολλαπλασιαστούν με πολύ αργό ρυθμό και ίσως μετά από την ηλικία των 75 χρονών είναι πιο μεγάλες πιθανότητες έχει ένας ασθενής να πεθάνει από κάτι άλλο παρά από καρκίνο του προστάτη. Όσον αφορά τις επιπλοκές, η βραχυθεραπεία δεν έχει καμία επιπλοκή. Έχει. Αλλά θα σας πει ο κύριος Βούλγαρης. Όσον αφορά τις επιπλοκές από το ορθό, η τοξικότητα grade 2, O3, δηλαδή υψηλή τοξικότητα με βάση τα κριτήρια ORTC, είναι λιγότερο από 1% σε βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία. Είναι αρκετά υψηλότερη σε εξωτερική ακτινοβολία. Αλλά σε LDR βραχυθεραπεία, δηλαδή σε βραχυθεραπεία με κόκκους, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ έχω μία απορία. Συμβαίνει κάθε μέρα στην κλινική πράξη να έρχονται στο ουρολογό γιατροί ο ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί εξωτερική ακτινοθεραπεία 2 χρόνια πριν, 3 χρόνια πριν, με έντονα δυσουργικά νοχλήματα. Κάνουμε τη διερεύνηση κανονικά σαν ουρολόγοι και βλέπουμε ότι έχει ένα IPSS πολύ ψηλό και μια ροεμέτρηση πολύ χαμηλή. Και θέλουμε να το χειρουργήσουμε γιατί οι αρφαναστολίες συνήθως δεν τους βοηθάνε. Οι ακτινοθεραπευτές είναι κάθετοι. Μην τον χειρουργήσετε ή πολύ προσεκτικά.
Γιατί παρουσιάζουν αυτοί οι ασθενείς πολύ ψηλό ποσοστό ακράτειας μετά από μια διουρηθρική προστατεκτομή. Έτσι είναι, έχω δίκιο. Τουλάχιστον αυτά τα δεδομένα τα δικά μας. Συμβαίνει αυτό με αντιβραχυθεραπεία. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έχει υποβληθεί σε βραχυθεραπεία. Είναι καλά, χαμηλό PSA, περνάει 12-μήνη περίοδος με τα δυσουρικά του, αλλά να πτήσει δυσουρικά 2-3 χρόνια μετά. Μπορώ να το χειρουργήσω διουρηθρικά, να αναπτύξει συμπτωματολογία κατουροροπητικού χωρίς να έχει οποιαδήποτε επιπλοκή από τη διουρηθρική προστατεκτομή? Ναι, το ανέφερε ο συνάδελφός μου πριν που μίλησε για την προστατεκτομή. Όπως είπε ο κ. Σκοδαρίκος, μας βοήθησαν συμπληρωματικά στην παρουσίαση της βραχυθεραπείας. Αν υπολογίσετε το ποσοστό που ανέφερε, το συνολικό ποσοστό των ασθενών που χρειάζονται διουρηθρική προστατεκτομή μετά από βραχυθεραπεία είναι 2-3%. Είπε 10% του 34% που είχε το πρόβλημα. Άρα είναι 2-3% και όντως έτσι είναι στη διεθνή βιβλιογραφία. Η πιθανότητα για ακράτεια μετά από διουρηθρική σε ασθενή που έχει υποβληθεί σε εξωτερική ακτινοβολία ή βραχυθεραπεία είναι όντως υψηλότερη. Είναι όπως το λέτε. Ο λόγος είναι επειδή έχει χάσει την ελαστικότητά της και έχει υποβληθεί σε ακτινοβολία ή προστατική ουρήθρα, είναι πιο πιθανό να παρουσιάσει ακράτεια ούρων. Το ποσοστό όμως δεν είναι τρομακτικά υψηλό, είναι ένα 6-8%. Άρα σε γενικές γραμμές, η βραχυθεραπεία πρέπει να την κάνουμε και ελπίζουμε για το τέλειο. Δηλαδή να μην προκύψει τίποτα στην πορεία, να μην ανεβάσει PSA ο ασθενής, να μην είναι υποσταδιοποιημένος. Όπως και με την προστατεκτομία ελπίζουμε για το τέλειο. Η προστατεκτομία όμως, η ριζική σου δίνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχεις άλλα όπλα στη διάθεσή σου μετά. Να κάνεις εξωτερική ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, συνδυασμένη θεραπεία κτλ. Δεν ξέρω, έχω δίκιο. Η ακράτεια ούρου σε εξωτερική ακτινοβολία μετά από ριζική προστατεκτομία είναι αυξημένη.